Η Ελλάς έχει δημοκρατία, κοινοβουλευτική δημοκρατία και θα έχει στο δυναίκες. Μπορεί να αλλάξει, να σαρωθεί το πολιτικό σκηνικό. Η δημοκρατία θα παραμείνει. Επομένως δεν χρειάζεται να δίνονται ευκαιρίες σε τα οποία με την πρώτη ευκαιρία άκουσα παραδείγματος χάρη, είναι δυνατόν λέει το πλήθος να είναι έξω από τη Βουλή και να την πολιορκεί. Πού να πάει το πλήθος? Στο κέντρο της πόλης πάει. Στα βουνά και στα λαγκάδια να πάει. Στις παρυφές του Ολύμπου, σε αμπελώνες. Πού να πάει να διαδηλώσει δηλαδή? Τώρα, δεν κατάλαβα από πού είναι πολιορκία δηλαδή η συγκέντρωση ειρηνική, οικογενειακή ανθρώπων που θέλουν να πούνε την, αν θέλετε, τη δυστυχία τους να την εκφράσουν. Αν θέλετε να πούνε τη διαμαρτυρία τους δημοκρατικά. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται τριβές με τους βουλευτές μας. Και μάλιστα, αν θέλετε, χρήση βίας ή προφυλακισμοί. Διότι εγώ βλέπω ότι ενώ μεταδίδουμε εμείς, ας πούμε, το μοναδικό κανάλι, παρατεταμένες εικόνες από αυτά που συμβαίνουν, άλλοι βάζουν μια φλασιά στην αρχή και μιλάνε, ας πούμε, σνόμπ. Είναι κάποια αγανακτισμένη, οι οποίοι θα τους περάσει, εντάξει, πότε θα τελειώσουμε, έχουν υπερβεί τα κόκκινα όρια, έχουν υπερβεί η πείνα και το στομάχιο σύμβουλος του ανθρώπου δεν έχει κόκκινα όρια. Είναι μονίμως τα κόκκινα όταν είναι άδειο. Τώρα, πριν πάω στον Άκη Παυλόπουλο, στην Κάτια Μακρή και στον Ανδρέα Κωνσταντάτο, πάμε να δούμε την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Πολιτικές φωτιές άναψε επίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου στην Αργυρούπολη. Ο Γιώργος Μεταλλωτής έκανε λόγο για συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ και προκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι τραμπουκισμοί που χρησιμοποιούν για να ματαιώσουν τις πολύ πετυχημένες συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς η μέθοδη που χρησιμοποιούσε η παλιά δεξιά και σκληρή δεξιά και η οπαδή του Πινοσέτ. Περιμένω πραγματικά τον κύριο Τσίπρα να βγει αύριο και να πει ότι δεν ήταν δικοί του άνθρωποι. Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Γιώργο Μεταλλωτή μιλώντας στη Βουλή, ενώ οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του επιτέθηκαν ανεβάζοντας στα ύψη την κόντρα. Το δυστύχημα όμως για τον αξιοθρήνητο κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι ότι σε όλες αυτές τις μαζικές, μαζικότατες αντιδράσεις, σε όλες αυτές ο ένας είπε χθες και ο κύριος Μεταλλωτής ότι είναι με ονόματα, γιατί του είχαν δώσει τα ονόματα. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα να μαζέψει 1.500 ανθρώπους σε μισή ώρα στην Αργυρούπολη και δεν το ήξερα? Άμα το είχα αυτή τη δυνατότητα, δεν θα σας ζητούσα εκλογές. Θα είχαν γίνει οι εκλογές, θα τις είχαμε πάρει. Να σοβαρευτείτε, σας ζητώ. Κάνω μια έκκληση στο Θεό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είναι ίδιον μόνον των θρησκειών και των δικτατορικών καθεστώτων. Η κυβέρνησή σας χρησιμοποιεί τη μία και τη μοναδική αλήθεια σαν την στράτα για την έξοδο από την κρίση. Η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ πάντως με ανακοίνωσή της κατονομάζει συγκεκριμένα στελέχη, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να διασταυρώσει τα στοιχεία. Τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ο Γιάννης Μιχελάκης, που καταδίκασε τη βία. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, όποια αιτία και αν έχει, όποιο πρόσχημα και αν επικαλείται, όπου και αν εκδηλώνεται, εναντίον όποιου και αν στρέφεται. Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που κάλεσε όσους δεν αντέχουν να πάνε σπίτια τους, κάνοντας λόγο για αντιντίδες και φλούφλιδες πολιτικούς. Τι είναι αυτά, όποιος ασχολείται με τα κοινά δεν μπορεί να φοβάται. Όποιος φοβάται, πάει σπίτι του. Να φεύγουν από τις πίσω πόρτες της Βουλής και διαφορετικά. Που είπα και ο Φαΐλος, οι φλόροι που λέγαμε εμείς, οι φλούφλιδες που λένε κάποιοι άλλοι, οι σαλονάτοι που λένε κάποιοι άλλοι. Να μα φύγει μια πέτρα. Να τη φάει και την πέτρα, να φάει και το γιαούρτι. Δεν είναι η πολιτική για να κάθεσαι να περνάς καλά και να πίνεις καφεδάκι και να πηγαίνεις στις δεξιώσεις. Το ΚΚΕ καταδίκασε τα επεισόδια με την Αλέκα Παπαρίγα να υποστηρίζει πως δεν ξέρει αν κάποιοι πρώην κουκουλοφόροι βαφτίζονται τώρα ακομάτιστοι. Η κυβέρνηση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις αντισυγκεντρώσεις και τις ανώριμες ενέργειες, ξεφωνητά βρισχές και άλλα, είτε προέρχονται από αυθόρμητες διαμαρτυρίες οργισμένων ψηφοφόρων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, είτε από διάφορες ομάδες και ομαδούλες που παριστάνουν τους ακομμάτιστους με στόχο να συκοφαντήσει τη λαϊκή ανυπακοή. Οι οικολόγοι πράσινοι με τη σειρά τους επαινούν όλες τις εκδηλώσεις που δεν έχουν βία. Ενώ η Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη υποστηρίζει, όπως λέει ο Θόδωρος Μαργαρίτης, πως όλοι μαζί ψηφίζαμε. Άκη Παυλόπουλε,
Δεν ξέρω αν έχει καμιά μπούλα ο διαδηλωτής στο μέτωπο που λέει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρω ειλικρινά. Και το λέω έτσι γιατί πολύ εύκολο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς εκτεμισμένος από το περιστατικό σε βάρος του, άρχισε να κατηγορεί τον... Έχει ξεκινήσει, θυμόμαστε όλοι, από την ιστορία, από τα περιστατικά και τα φρασμένα κύριο Τσίπρα. Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση ψάχνει να βρει μια πολύ πολύ εύκολη διέξοδο βλέποντας στο πρόσωπο των διαδηλωτών ή των αγανακτισμένων ή των κατοίκων της Αργυρούπολης που πήγαν εκεί να φωνάξουν κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι 2, 3, 5, 10 ξέφυγαν, κακώς ξέφυγαν. Δεν είναι λύση αυτή να πετάμε αυγά και γιαούρτια και πέτρες και να επιτιθέμεθα στους πολιτικούς. Μπορούμε να φωνάξουμε και να ακουστεί η φωνή μας και ήδη ακούγεται πολύ, πολύ χειρά το μήνυμα των αγανακτισμένων πολιτών και θα ακουστεί περισσότερο και την Κυριακή. Βρίσκει μια εύκολη πολιτική διέξοδο, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Φοβάμαι ότι ψάχνει να βρει ένα δέντρο για να δει και δεν θέλει να δει το δάσος, γιατί το δάσος είναι εδώ και έχει και πολλά πολλά δέντρα και θα αναγκαστεί κάποια στιγμή, θέλει ή δεν θέλει, να το δει το δάσος. Κάτια Μακρύ. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία όταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι δουλειά του κυρίου Πεταλωτή, να προσκομίσει τα ονόματα. Ήδη άκουσα στο ρεπορτάζ ότι τοπική οργάνωση έβγαλε τα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί δεν ήμασταν, detective δεν είμαστε. Τους ανθρώπους του συνασπισμού δεν τους ξέρουμε, δεν μπορώ να έχω θέση. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είτε φλούφλης είσαι που είπε ο κ. Μημαράκης, είτε διντής, είτε πολύ σκληρός για να πεθάνεις, όταν βρεθείς σε αυτή τη θέση, να είσαι δηλαδή εσύ μέσα σε ένα κτίριο, να έχεις πάει σε μια κομματική εκδήλωση και από έξω να είναι 700 άνθρωποι, εκ των οποίων κάποιοι απλώς φωνάζουν συνθήματα, δεν βρίσκω τίποτα το κακό σε αυτό, αλλά κάποιοι άλλοι σπάνε τζάμια, πετάνε πέτρες και χρησιμοποιούν αυτό το γηπεδικού τύπου, το πράσινο, με το οποίο σουρούν στα μάτια, το λέιζερ, εγώ τουλάχιστον το έχω δει μόνο σε γήπεδα να γίνεται. Φαντάζομαι ότι δεν είναι καθόλου καλή η θέση σου και δεν είναι και καθόλου πολιτική αυτή η αντίδραση. Και μιλάω πάντα για τις πέτρες και τα λέιζερ. Η εικόνα Πεταλωτή με το λέιζερ παραπέμπει σε βολές του Μπουρούση μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν έχω τόσο καλές γνώσεις. Εγώ βλέπω απλώς ένα λέιζερ σε κάτι εικόνες από επεισόδια στα γήπεδα. Εμένα αυτό μου θύμισε, γι' αυτό λέω. Το καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Τα μέτρα είναι πολύ σκληρά. Τα μέτρα του 11 είναι πάρα πολύ σκληρά. Κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι δεν έχω τίποτα με τα συνθήματα και με τις φωνές, ούτε καν με τις συγκεντρώσεις. Απλώς θεωρώ ότι η βία είναι ένα πράγμα το οποίο μας ξαφνιάζει, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ έτσι. Νομίζω διχάζει και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Δεν έχετε ζήσει τα Ιουλιανά εσείς. Ναι, όχι, δεν τα έχω ζήσει. Δεν έχετε ζήσει τα επεισόδια επί αποστασίας. Κύριε Τράγκα, δεν τα έχω ζήσει. Δεν έχετε ζήσει διάφορα πράγματα και μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Σημειώστε μια ημερομηνία πριν το πείτε, κύριε Τράγκα. 8 Ιουλίου λένε ότι θα πάρουμε τη δόση. 8 Ιουλίου είναι η επέτειος της ρήξης, της πρώτης ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Έτσι. Από την οποία θέλω να προσθέσω κάτι. Παρακολούθησα σε απευθείας μετάδοση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, με συγχωρεί, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, είναι ότι δεν νομίζω ότι λύνονται έτσι τα προβλήματα. Λοιπόν. Έτσι οδηγούμαστε σε μια κοινωνία ζούγκλα. Μιλάω πάντα για τις ζούγκλα. Τη ζούγκλα τη φέρνει η πολιτική βία και η πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχουν και πολιτικά. Και η αυθαιρεσία η πολιτική. Τη βία την παράγει ως μήτρα η πολιτική αυθαιρεσία. Υπάρχουν όμως, κύριε Τράγκα, και πολιτικά επιχειρήματα. Αλλιώς, όποιον διαφωνεί, με όποιον διαφωνεί αυτή τη χώρα, θα παίρνει μια πέτρα, θα του την πετάει στο κεφάλι. Θέλω, και δεν νομίζω, όχι, είμαστε, και δεν νομίζω το είπα, ότι θέλουμε να το ζήσουμε. Απευθύνω έκκληση ότι δεν χρειάζεται να αξιοποιήσουν τα πιο βρωμερά κέντρα, ακόμα και μυστικές υπηρεσίες, οποιαδήποτε χρήση βίας. Εγώ δεν θα το πάω μόνο για να καπελωθεί ένα κίνημα εκατομμυρίων πολιτών. Εγώ θα σας πω απαγορεύεται. Κάτι πολύ. Θέλω να πω ακόμη κάτι. Παρακολούθησα σε απευθείας μετάδοση χθες το επεισόδιο με τον κύριο Πεταλωτή. Ένας ευφυής άνθρωπος, όπως ο κύριος Πεταλωτής, θα μπορούσε από τα πρώτα λεπτά της συγκέντρωσης, όπως έκαναν και άλλοι πολιτικοί, να φύγει ηρέμος. Επέμενε και από τα μεγάφωνα μεταδιδόταν συνέχεια «Εγώ θα τα βάλω με τους τραμπούκους, είναι τραμπούκι απ' έξω» κτλ. Αυτό δημιούργησε και έδωσε την ευκαιρία να μεταδίδεται από διάφορα κανάλια, όπως είδα εγώ 9 με 10, να μεταδίδεται επί ώρα απευθείας μετάδοση Μπαρτσελόνα Μάντσεστερ. Δηλαδή, τώρα το επεισόδιο με τα λέιζερ στο πρόσωπό του. Αλλά να σας πω κάτι, έπρεπε να λοιπόν, φύγει για να μην το δείχνουν τα ο κανάλια. Ο πολιτικός δηλαδή, έχει υποχρέωση
Ο πολιτικός έχει υποχρέωση, εφόσον βλέπει ότι προκαλεί αναφλεξή, να την σβήνει. Κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δια της παρουσίας του. Είναι υποχρέωσή του. Διαφορετικά τι, είναι υποχρέωσή του να τη σβήνει. Ναι. Με εύσχυμο τρόπο και με ωραίο. Με τον αδραπετεύει, δηλαδή. Μισό λεπτό, δεν είναι πρόκειτο με την τραπέτευση. Βάζω την ουρά στα σκέλια. Δεν είναι πρόκειτο με την τραπέτευση. Πάω στο πάρκο με τις πάπιες 12 το βράδυ. Προσέξτε. Προσέξτε. Πολιτικοί τσαμπουκάδες στο κοινό αίσθημα δεν υπάρχουν. Όταν υπάρχουν, δημιουργούνται επεισόδια. Συγχωρείτε, είναι πολιτικός τσαμπουκάδες. Όχι, συγγνώμη, στο κύριε Τράγκα. Κοινό αίσθημα τσαμπουκάς, δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Όποιος και να ήταν στη θέση του, για να μην το προσωποποιήσουμε στον πεταλωτή. Όχι, θα του ζητήσουμε και τα ρέστα. Είναι ευφυής. Γιατί άνθρωπος πήγε να μιλήσει εκεί και είναι γιατί δεν ευφυής έφυγε. Βρέθηκε μπροστά. Από το φόβο του. Βρέθηκε μπροστά σε ένα αναπάντεχο. Αυτό που λέτε είναι σαν το θύμα του βιασμού. Αυτό μου θυμίζει τώρα. Μισό λεπτό. Ήτανε γιατί φόραγε κοντή φούστα το θύμα του βιασμού να δώσει πάνω τον βιαστή. Ήτανε πάνω επί ώρα στο βήμα και ενώ δεν υπήρχε πλέον, πώς να το πούμε, ο χώρος για ομιλία, υπήρχε μόνο η αντιδικία. Τη συνέχιζε από το μικρόφωνο. Άρα δηλαδή ένας άνθρωπος, το κλίμα. Ένας άνθρωπος, γιατί εγώ τον σέβομαι τον κύριο Πεταλωτή, ανεξάρτητα κριτικής που του ασκώ καθημερινά. Ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει ότι γίνεται αντικείμενο αντιδικίας δεν επιδιώκει την επέκτασή της. Δεν είναι δυνατόν, κυρία Μακρύ, δεν είναι η δεν είναι ένας διαξήφισμός που μπορεί να έχουμε εμείς στο παράθυρο. Κύριε Τράγκα, μπορεί να καταλήξει σε επεισόδια. Και αυτά ένας πολιτικός πρέπει να τα αποσοβήσει. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική, όχι ο κύριος Πεταλωτής και τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά όλοι οι πολιτικοί πρέπει να εξαφανιστούν. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Θα με συγχωρήσετε, θα σας διακόψω. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Αθήνας του συνασπισμού, δηλαδή και της περιοχής στην οποία έγινε το επεισόδιο, της Αργυρούπολης, λέει ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολλής, λέει ότι ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο υπήρχαν από όλους τους χώρους άνθρωποι. Όσον αφορά τα ονόματα συγκεκριμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνουμε την ασφαλίτικη λογική που είναι καταδικασμένη στη συνείδηση του κόσμου. Αναφέρονται 4 ονόματα ανάμεσα σε εκατοντάδες πολίτες κάθε πολιτικής προέλευσης. Τα στελέχη μας συμμετέχουν στα κινήματα και είναι γνωστά για τους αγώνες τους. Αυτό μπορεί να ενοχλεί ορισμένους, αλλά οι άνθρωποι της κυβέρνησης πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να τους αντιμετωπίζει με χαμόγελα ο κόσμος που στενάζει κάτω από το βάρος της πολιτικής τους. Πρέπει να ετοιμάζονται να φύγουν, έστω από την πίσω πόρτα, όπως έγινε στην Αργυρούπολη. Αγαπητέ Νίκο, εάν δείξουμε εκλογές, από το αρχείο. Με συγχωρείτε, εάν δείξουμε από το αρχείο. Κύριε Τράγκα, στον Ανδρέα Κωνσταντάτο. Λέω ότι οι κυβερνήσεις φεύγουν με εκλογές. Δεν φεύγουν με τις πέτρες. Και εγώ εκτιμώ για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι καλώς έκανε και δεν έφυγε ο κύριος Πεταλωτής. Τι έπρεπε να βάλει, την ουρά κατά τα σκέλια και να φύγει. Δεν ή θα ακολουθήσουμε τη λογική του φίλου του κυρίου Μεϊμαράκη, θα βγούμε έξω δεν και θα φάμε πέτρες. Ή θα ακολουθήσουμε τη συνταγή του κυρίου Καρατζαφέρη που λέει να τους καλέσουμε να μιλήσουμε. Δεν μιλάμε για ουρά κάτω από τα σκέλια. Εάν δείξουμε από το αρχείο την εικόνα, θα δείτε ότι δεν είναι οι 4 του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εκατοντάδες που μουτζώνουν. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τους εκατοντάδες δεν που μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, στην Αργυρούπολη, θα ήταν κόμμα εξουσία. Δεν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Να κρυφτούν οι πολιτικοί, να κρυφτούν. Μεθαύριο θα κρυφτούν οι επιχειρηματίες. Όταν μεθαύριο θα κρυφτούν την άλλη δημοσιογράφη. Και θα κρυφτεί όλος ο κόσμος. Πρέπει και θα πετροπολιόμαστε μεταξύ μας. Νομίζω το σχολιάσαμε επαρκώς, ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας σχόλιο δικό σας ακριβώς για αυτά τα περιστατικά βίας που είδαμε τα τελευταία 24 ώρα. Κύριε Χατζηγολάου, κάθε χρόνο εμείς καλούμε από την Ευρώπη ευρωβουλευτές του δικού μας φάσματος, ευρωσκεπτιστές, όπως και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν να έρθουν και φέτος στην Αθήνα, όπου πετυχαίνουμε διάφορα ψηφίσματα.